Το Υπουργείο Παιδείας με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την παράταση των ετήσιων δηλώσεων των υποψηφίων μέχρι και αύριο, 2 Απριλίου, μέρα Τρίτη. Επομένως, όσοι υποψήφοι δεν είχαν υποβάλει αιτήσεις ηλεκτρονικά, διαμέσου των σχολικών μονάδων, μπορούν να το κάνουν μέχρι και αύριο. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι αιτήσεις ναι, μεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αλλά πάντοτε υποβάλλονται διαμέσου των σχολικών μονάδων. Τώρα, οι πανελλαδικές εξετάσεις, για μένα τα ΕΠΑΛ ξεκινάνε από τις 6 Ιουνίου μέχρι και 20 Ιουνίου. Για ΔΕΔΑ γενικά λύκεια ξεκινάνε από τις 7 Ιουνίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Νομίζω ότι οι υποψήφοι είναι ενημερωμένοι. Εκείνο το οποίο τώρα χρειάζεται από αυτούς είναι να επιτείνουν λίγο τις προσπάθειές τους, χωρίς άγχος βέβαια, με προγραμματισμό, έτσι ώστε να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάποιες αλλαγές πάντως παρατηρούνται, κύριε Διευθυντά? Εκείνο το οποίο μπορώ να δω από τον αριθμό των υποψηφίων, δείχνουν τα στοιχεία ότι οι υποψήφοι στα ΕΠΑΛ είναι κατά κάτι περισσότεροι σε σχέση με πέρσι, ενώ οι υποψήφοι στα γενικά λύκεια είναι κατά κάτι λιγότεροι από πέρσι. Επίσης, λιγότεροι είναι και οι μαθητές οι οποίοι θα δώσουν εξετάσεις στο ειδικό εξεταστικό κέντρο, αυτοί οι οποίοι εξετάζουν προφορικά. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι υποψήφοι με τα γενικά λύκεια εξεταζόταν και πιστεύω ότι το ίδιο θα ισχύσει και φέτος, γιατί δεν έχει έρθει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας στην Αλεξανδρούπολη, στο ειδικό εξεταστικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Ενώ οι υποψήφοι με τα επαγγελματικά λύκη, οι οποίοι εξετάζουν προφορικά, εξεταζόταν. Μάλλον το ίδιο θα ισχύσει και τώρα στη Θεσσαλονίκη.